Παρολίγων οικογενειακή τραγωδία στην περιοχή του Λαγκαδά, όταν ένας 39χρονος Αλβανός προσπάθησε να σκοτώσει τον 37χρονο κουνιάδο του. Ο δράστης, βρισκόμενος υπό την επίρρεια αλκοόλ, πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον του 37χρονου, χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει, ενώ στην προσπάθεια διαφυγής του παθόντα, ο 39χρονος δεν δίστασε να χτυπήσει το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της συζύγου του 37χρονου άνδρα. Βγήκε όπλο καραμπίνα, το όπλο δεν σκότωσε αυτή τη φορά. Πήγαν οι συνάδελφοι να επιλήφθουν, δεν τον βρήκαν εκεί, τον αναζητήσανε, τον βρήκαν στο καφενείο σε κατάσταση μέθης. Με μια καλή διαχείριση από τους συναδέλφους, το περιστατικό έληξε ανέμακτα, συνελήφθη το άτομο, κατασχέθηκε η καραμπίνα και όλα πήραν τον δρόμο της δικαιοσύνης. Έπειτα από αναζητήσεις, ο 39χρονος εντοπίστηκε στο Λαγκαδά και στη θεία των αστυνομικών απομακρύνθηκε πυροβολώντας για εκφοβισμό στον αέρα, ενώ αμέσως μετά εισήλθε σε προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Θεοφανίων Τιμίου Προδρόμου και Αγίας Αναστασίας Φαρμακολήτριας, όπου κατόπιν συντονισμένων ενεργειών και σχετικών εντολών από τους αστυνομικούς, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη παρά τη στεναρή αντίσταση που προέβαλε. Όλα αυτά τα περιστατικά, επειδή είναι μη προβλέψιμα, ποτέ δεν ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις και τι έχει να γίνει. Η διαχείριση είναι δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο. Όχι επιφανειακά καθόμαστε στον καναπέ και αναλύουμε ένα περιστατικό εκ του αποτελέσματος άνετα, όμορφα και ωραία. Δεν είναι εύκολο. Ποτέ, για να πω και κάτι, κανένα περιστατικό δεν είναι ίδιο με άλλο. Όπως κανένα δακτυλικό αποτύπωμα δεν είναι ίδιο με άλλο και πάντα κάθε περιστατικό διαφέρει έστω και σε μία λεπτομέρεια. Είναι θέμα διαχείρισης, είναι θέμα ικανότητας, αλλά πολλές φορές παρεμβαίνει ο παράγοντας τύχη που βοηθάει ώστε να λήξει ανέμακτο το περιστατικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το όπλο κατασχέθηκε και για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους από οικία στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά και το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, έφερε στους δύο θαλάμους φυσίγγια έτοιμα προς χρήση, καθώς επίσης μια κυνηγετική ζώνη εξάρτηση που φορούσε ο δράστης γεμάτη με φυσίγγια διαφόρων ειδών. Κανένας αστυνομικός, ο οποίος ξεκινάει την υπηρεσία του, δεν έχει τη διάθεση ούτε να σκοτώσει ούτε να μαλώσει. Ο σκοπός μας και ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στον Έλληνα πολίτη. Επιλαμβανόμαστε σε χιλιάδες περιστατικά. Κάποια από αυτά δυστυχώς έχουν και ατυχείς καταλήξεις. Αυτό δεν μπορεί να μας κουβαλιάσει όλους. Οι Έλληνες αστυνομικοί εργάζονται καθημερινά. Είναι πιστοί η μεγάλη συντριπτική πλειονότητα στον όρκο που έχουμε δώσει. Και ατυχή περιστατικά δεν μας πτωούν. Και δεν μας αγγίζουμε. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας την καθημερινή. Σε βάρος του 39χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αντίσταση και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης.